Σκηνές απείρου κάλους εκτελήχθηκαν σήμερα το πρωί στη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας Μαγνησίας, που βρέθηκε υποκατάληψη από δεκάδες ιδιοκτήτες ταξί. Με αυτόν τον τρόπο εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη διαδικασία χορήγησης πινακίδων κυκλοφορίας στους 12 δικαιούχους αδειών ταξί, οι οποίοι εδώ και 2 εβδομάδες έχουν κατασκηνώσει έξω από την Νομαρχία και ορισμένοι από αυτούς κάνουν απεργία πείνας εδώ και 3 ημέρες. Κάθε φορά που πάει να γίνει μια διαδικασία, μπλοκάρουν την υπόθεση με το τσαμποκά. Έτσι θέλουμε, δεν θα γίνει. Αν αυτοί κυβερνάνε τελικά αυτή την πόλη, τότε να σηκώσουμε τα χέρια εμείς οι υπόλοιποι ψηλά και να πούμε να αφήσουμε την τύχη σε αυτόν τον 300 ατόμων. Κατηγορούμαστε ότι είμαστε απάνθρωποι και πάει λέγοντας. Αυτά να τα ξεχάσουν και αυτά τα παιχνίδια να τα παίξουν αλλού. Όχι εδώ πέρα. Είμαστε οικογενειάρχες, ζητούμε την νομιμότητα, δεν έχουμε δημιουργήσει πρόβλημα σε κανέναν. Είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους και αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Οι ιδιοκτήτες ταξί κατέλαβαν το δεύτερο όροφο του μηχανολογικού καθώς και το γραφείο του διευθυντή, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν τη χορήγηση των πινακίδων στους συναδέλφους τους. Όπως είπε ο πρόεδρός τους, η δικαιοσύνη έχει αποφασίσει κατά της επίμαχης διαδικασίας. Υπάρχει μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και στη συνέχεια, με περσινή τελεσίδικη απόφαση του διοικητικού εφετείου Λάρισας, καταργήθηκαν αυτές οι άδειες ταξί. Και από όσο γνωρίζετε, γιατί είναι παλιά ιστορία, αυτές οι άδειες έχουν μπει στο σιρτάρι. Καταργήθηκαν, δεν υπάρχουν. Οι ιδιοκτήτες ταξί επικαλούνται νόμο σύμφωνα με τον οποίο δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέων αδειών μέχρι το τέλος του 2011. Και δεν εξαιρείται κανένας και για κανένα λόγο από αυτόν τον κανόνα. Εφόσον λοιπόν υπάρχει αυτός ο νόμος, πού πατάει η νομαρχία και θέλει να εκδώσει νέες άδειες ταξί? Εκτός αν ο Βόλος είναι ξεχωριστό κράτος μέσα στην ίδια την Ελλάδα. Εάν κάποιοι, επειδή θα διαλυθεί η νομαρχία σε ένα μήνα, πρόκειται να αποχωρήσουν και θέλουν να κάνουν τέτοια ηρωική έξοδο, μη γιάτσουμε χαρά τους. Εμείς τέτοια πολιτικά παιχνίδια δεν μπαίνουμε. Οι δικαιούχοι των αδειών συγκεντρώθηκαν απέναντι από τη Διεύθυνση Μεταφορών, ζητώντας να προχωρήσει η διαδικασία χορήγησης των πινακίδων κυκλοφορίας, όπως άλλωστε έχει δεσμευτεί η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Εμείς θα συνεχίσουμε και οι υπόλοιποι συνάδελφοί μου είναι στην νομαρχία κλεισμένη η κεντρική είσοδο. Και εμείς εδώ περιμένουμε, έχουμε πληρώσει, έχουμε πειράσει εκταίω τα αυτοκίνητά μας και ξανά σήμερα δηλαδή. Θα περιμένουμε εδώ. Δεν μπορεί ένας νόμος, μια δικαστική απόφαση να την αναιρέσουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να ισχύσει το δικό τους.